Πόσε χιλιάδε θα ήταν τα κρούσματα, εάν δεν είχαν εμβολιασεί οι μεγαλύτερε ηλικιακά ομάδε. Η αλήθεια είναι ότι και σε αυτό συμφωνούν οι επιδημιολογοί, ότι βρισκόμαστε στην επικίνδυνη κορύφωση του τρίτου επιδημικού κύματο. 941 mm. κρούσματα σήμερα. Μακάρι να είναι η κορύφη. Το μόνο θετικό είναι ότι πλέον σε αυτόν τον αγώνα διαχείριση τη πανδημία υπάρχει το αντίδοτο που λέγεται εμβολιασμό. Στην ουσία, βρισκόμαστε σε αντιδιαστολή από τη μια τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαίως και από την άλλη αυξάνονται και οι εμβολιασμοί. Με δεδομένο ότι ο εμβολιασμό, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί έτσι, είναι αποτελεσματικό και αυτή η αποτελεσματικότητα το αγγίζει το 80, 85 και 90% κάποιε φορέ, θα ανακοπεί η ξέφρενη αύξηση των κρουσμάτων. Νομίζω ότι ειδικά αυτή την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη επιλογή. Δηλαδή, σωτήρι τα εφιστάμενα μέτρα περιορισμού δεν αποδίδουν πλέον. Ασφαλώ όχι. Και αν απέδιδαν, γιατί έχουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων. Εξάλλου, η εικόνα στου δρόμου, στην αγορά, στι καφετέρειε, στα πολυκαταστήματα, στα εστιατόρια. Δεν θυμίζει με τίποτα την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, Μιχάλη. Πέρσι τέτοιες μέρες ήμασταν πραγματικά στα καταφύγια με 10, 20 και 30 κρούσματα ημερησίως. Θυμάστε ότι κυκλοφορούσαν ελάχιστοι. Οι άκρος αναγκαίοι. Τώρα με εκατοντάδες κρούσματα καθημερινά, σήμερα κοντέψαμε τα χίλια, συνεχίζουμε σχεδόν κανονικά τη ζωή μας. Και αυτό γιατί νομίζω ότι οι πολίτες έχουν κουρασεί και έχουν δικαίως κουρασεί. Γιατί από τη μια προηγήθηκε μια μακρά περίοδος περιοριστικών μέτρων και εγκλισμού και από την άλλη δεν απέδωσαν τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί. Διότι εάν απέδιδαν τα μέτρα των προηγούμενων μηνών, χθες, προχθές και σήμερα δεν θα καταγράφαμε τόσα κρούσματα. Ε, μια παρατηρήση, απλά για να πω και την άλλη άποψη. Βεβαίω, πέρσι κάναμε χίλια, δυο χιλιάδε τεστ. Τώρα κάναμε 56.000 σχεδόν και οι χίλιοι είναι θετικοί, άρα οι 55 είναι καθαροί. Λοιπόν, και τι θα απογίνει τι επόμενε μέρε και κυρίω τη μεγάλη εβδομάδα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα με του εκκλησιασμού και τι οικογενειακέ συνευρέσει. Αυτό να μα το πούν οι ειδικοί. Εκείνοι που αποφασίζουν επικαλούμενοι τα επιδημιολογικά δεδομένα. Από τη σημερινή παντοζήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι δύσκολο έως αδύνατο να επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα. Πιο απλά η κυβέρνηση δεν θα τολμήσει σε αυτή τη φάση φοβούμενη και την αντίδραση του κόσμου να αυστηροποιήσει τα μέτρα. Γι' αυτό περίπου το άφησε να εωρείται ο κύριος Κούσο σήμερα ότι παραμένουν εν ισχύ αυτά που ξέραμε mm -hmm. και δεν επιβάλλονται άλλα. Ποια είναι η λύση λοιπόν, η υπευθυνότητα των πολιτών να συνειδητοποιήσουμε μόνοι μας ότι θα πρέπει να προστατευτούμε τους δύο-τρεις μήνες που απέμειναν μέχρι να αποδώσουν ουσιαστικά οι εμβολιασμοί. Δεν υπάρχει άλλη λύση και άλλη επιλογή. Να προστατευτούμε από μόνοι μας χωρίς να μας το επιβάλλουν τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας. Ο ιός παραμονεύει, το έχουμε δει. Τα νοσοκομεία και οι εντατικές αναστενάζουν. Και ο καθένα μα να αναλάβει τι ευθύνε του. Νομίζω ότι μπορούμε, Μιχάλη, να το αποδείξουμε αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Σωτήρη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.